Η κατάσταση στον επιχειρηματικό κόσμο, στους μικρομεσαίους συγκεκριμένα, έχει φτάσει στο ατελείο του, στο τέρμα. Έχει πτώσει τζίρου 85%. Ο κόσμος δεν μπαίνει στα καταστήματά μας. Η κατάσταση είναι δραματική. Οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης έχουν εξαφανιστεί. Κρύβονται. Αδιαφορία, ανυπαρξία. Αυτό δεν είναι καθεστώς καλό. Όλοι διαμαρτύρονται, όλοι έχουν γονατίσει με λίγα λόγια. Η κατάσταση είναι δραματική. Πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα της ενίσχυσης ρευστότητας των επιχειρήσεων που ακούμε κάθε τόσο, που διαβάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά δεν σας έχουν βοηθήσει? Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στις τράπεζες. Ό,τι λένε είναι ψέματα. Λοιπόν, είναι πάντα για τους μεγάλους. Εμείς οι μικροί μένουμε απ' έξω. Χρήματα, επιστρεπτές, περιφέρειας και τέτοια δόθησαν πάντα πάλι σε μεγάλους. Αυτοί πήραν τη μερίδα του λέοντος. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε μισό ευρώ. 135.000 μικρές επιχειρήσεις, ατομικές το τονίζω, δεν έχουμε πάρει ούτε μισό ευρώ. Και ρωτάω τους ειδήμονες να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο. Ατομικές επιχειρήσεις, εμείς είμαστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί και στο εξής θα αναλάβουν οι υπεύθυνοι τις ευθύνες τους. Ναι. Από ενημερότητα φορολογική, πώς τα πάνε εδώ οι επιχειρήσεις στον πύργο, τι ποσοστό υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν φορολογική ενημερότητα και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πάρουν? Εδώ ποιος χρωστάει στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, κάνουν κατασχέσεις και στις τραπεζικούς λογαριασμούς και στα σπίτια, παντού. Έχει γίνει φόβος και τρόμος. Ο κόσμος όλος διαμαρτύρεται. Και εμείς το έχουμε κρύβο τούμπανο και αυτή κρυφό καμπάρι. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος να ξεκαθαρίσει την υπόθεση? Κοντεύουμε να γίνουμε Ουγγαρία εδώ πέρα. Ταλιμπάν.